Μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον δόκτορα Άντωνι Πέρατ του κυριότερου Αμερικανικού Κέντρου Σωματιδιακών Ερευνών στο Λος Άλαμος μελέτησε 4 εκατομμύρια βραχογραφίες πετρογλυφικά σε όλον τον κόσμο. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε το 2003, αποτέλεσε μια εκπληκτική αποκάλυψη και επιβεβαίωση αμέτρητων παραδόσεων παγκοσμίως σχετικά με τα ουράνια φαινόμενα που συνόδευσαν στο πρόσφατο παρελθόν πλανητικές τιτανομαχίες όπως αυτές που αναφέρονται από τον Πλάτωνα. Η παράδοσή σας ότι κάποτε ο Φαέθων, ο γιος του ήλιου, αφού έζεψε το άρμα του πατέρα του, καθώς δεν κατάφερε να το οδηγήσει στη διαδρομή του πατέρα του, κατέκαψε οτιδήποτε βρισκόταν πάνω στη γη και τελικά σκοτώθηκε από κεραυνό, αναφέρεται σαν απλός μύθος. Η πραγματικότητα είναι η μεταβολή της κίνησης των ουράνιων σωμάτων γύρω από τη γη και η καταστροφή όλων όσων βρίσκονται στην επιφάνεια της γης από τεράστιες φωτιές ανάμεσα σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι πλανητικές τιτανομαχίες ξεκίνησαν αμέσως μετά από την αρχή της τρέχουσας θερμής μεσοπαγετώδους περίοδου πριν από 15.000 χρόνια. Τότε, μια σειρά διαστημικών δαμόκλειων σπαθών, δηλαδή ηλεκτρικών υπερκαταιγίδων, προκάλεσε θανατηφόρες μεταλλάξεις συνοδευόμενες από παγκόσμιο σέλας που έκανε τη νύχτα μέρα σε όλη τη γη για εβδομάδες. Οι υπερκαταιγίδες διέγειραν και το μάγμα, διαδικασία που αποδείχθηκε πρόσφατα, και ακολούθησαν 3.000 χρόνια νέας ηφαιστειογενούς παγετώδους περίοδου. Επιβεβαιώθηκαν οι αρχαίες προειδοποιήσεις για προστασία εκείνη την εποχή σε σπήλαια από καταστροφικές διαστημικές απειλές. Η αλτρουιστική, φιλιρινική ανθρωπότητα ζούσε ως τότε απόλεμη. Ορισμένοι από όσους διασώθηκαν, αλλά δεν συνήρθαν από το σοκ, έγιναν επιθετικοί. Και μετά από νέες υπερκαταιγίδες, σταδιακά οι συνεχιστές τους ξεκίνησαν τους πολέμους, οι οποίοι τώρα έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι θα σταματήσουν. Πριν από την τελευταία υπερκαταιγίδα, που μας προσπέρασε τον Ιούλιο του 2012 και θα μπορούσε να ανατινάξει όλα τα πυρηνικά εργοστάσια, έγινε η ελληνική πρόταση πρόγνωσης και απόκρουσης των διαστημικών απειλών. Αμέσως μετά, αναγκάστηκε η NASA να ιδρύσει το 2016 Υπηρεσία Πλανητικής Άμυνας και άλλες χώρες να δραστηριοποιηθούν, αλλά με αργούς ρυθμούς ακόμα, ώσπου να τους επιταχύνουμε. Ο κορυφαία ομάδα διαστημικών ερευνών, με επικεφαλής τον Δόκτορα Ασουρμπέιλι, πρόεδρο της Επιτροπής Διαστημικής Επιστήμης της UNESCO, τον καθηγητή Πέλτον, τέος πρίτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Διαστημικής της NASA και Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, και τον καθηγητή Αλεξάνδερ του Πανεπιστημίου του Τέξας. Η ομάδα αυτή προωθεί παγκοσμίως την ελληνική πρόταση για διεθνή εκεχηρία και απόκρουση των διαστημικών απειλών. Με συγκρόμενες δέσμες λέιζερ, που θα ενεργοποιούνται όταν θα χρειάζεται να παράγονται ισχυρές σφαίρες πλάσματος, θα αποκρούονται διαστημικές υπερκαταιγίδες που προκαλούν αεροποντές και διαγείρουν το μάγμα, μετεωρίτες, αστεροειδείς ή κομήτες, οι οποίοι με το ισχυρό τους ηλεκτρικό πεδίο μπορούν να προκαλέσουν αφανιστική ανατίναξη όλων των πυρηνικών ή και επίσης αφανιστική αντιστροφή των μαγνητικών πολών της Γης. Όσο συντομότερα διαδοθεί η λύση, τόσο συντομότερα θα υλοποιηθεί για την ειρηνική και αισιόδοξη επιβίωση όλης της ανθρωπότητας.